Πες μου λίγο μια σύντομη ιστορία, πώς ξεκίνησε όλο αυτό εδώ. Είχε ιδρυθεί το 1954 μια ελληνική μεταλλευτική εταιρεία από κάποιους εφοπλιστές και κάποιους μεταλλιολόγους. Ήταν Σιώτης, Γράτσος, Ψαχαρόπουλος, αυτά τα ονόματα θυμάμαι. Και εκμίσθωσαν με μια συμφωνία για 30 χρόνια στην αμερικανική εταιρεία Μάγκομπαρ, η οποία ήταν θυγατρική της Ντρέσερ. Ήταν κολοσσός η Ντρέσερ στα υλικά της εξόρυξης πετρελαίου. Το ξεκίνημα έγινε από το Τηγάνι, πίσω από το βουνό του Αηλιά ανατολικά. Εκεί ήταν και παλιές εξορύξεις από τα προηγούμενα μεταλλεία, τα ιταλικά. Και ξεκινήσανε σιγά σιγά και εξορίσσοντας λίγο λίγο και ανοίγοντας δρόμο σιγά σιγά προς τα βόρεια για να έρθουν σε αυτό το σημείο που είχαν ορίσει ότι θα γίνει ο οικισμός. Βρήκανε καταλληλότερο το μέρος για να γίνουν οι εγκαταστάσεις πλυντηρίου, συνεργείου και όλα ό,τι χρειαζόταν για να λειτουργήσει το μεταλλείο. Ο πρώτος οικισμός έγινε ένας πρόχειρος καταβλισμός στο Τηγάνι, όπου εκεί έφτασε μια μαούνα με ένα-δυο μηχανήματα και ένα φορτηγό και ξεκίνησαν και οι πρώτες εργασίες εξόρυξης και διάνοιξης της οδού προς το σημείο αυτό, που είναι λίγο πιο βορειοδυτικά. Και αυτός ο πρόχειρος καταβλισμός ήταν, φαντάζομαι, ξύλινες παράγκες και με αντίσκηνα. Έζησαν οι άνθρωποι εκεί κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Δρόμοι δεν υπήρχαν από την Άνω Μερά μέχρι εδώ. Ερχόταν με τα πόδια ή με ζώα. Και μένανε όλη την εβδομάδα δουλεύοντας και έχοντας, ας πούμε, κάποια πράγματα έφερναν το σπίτι τους για να φάνε. Και έφευγαν πάλι Σάββατο για να πάνε σπίτι τους να πληθούν και να ανεφοδιαστούν και να ξαναγυρίσουν να δουλέψουν. Πόσος κόσμος δούλευε εδώ, Δημητρά? Εδώ δούλεψαν στην ακμή του μεταλλείου περίπου 300 άτομα. Αλλά υπήρχαν και άλλες ειδικότητες που συνεργάστηκαν, όπως ήταν οι οικοδόμοι που χτίσαν τον οικισμό. Υπήρχαν τα καΐκια που μετέφεραν τα εργαλεία και τους δυναμίτες. Ό,τι υλικό χρειαζόταν, καύσιμα, ήταν αρκετοί αυτοί που ήταν συνεργάτες. Τα λεωφορεία αργότερα που ανοίξανε και οι δρόμοι και μετέφεραν το προσωπικό. Απασχολήθηκε πολύς κόσμος και σε μια εποχή που η Μύκονος ήταν ακόμη φτωχή. Ο τουρισμός υπήρχε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο και ο κόσμος είχε ανάγκη από ένα μεροκάματο. Έδωσε λύση αυτό το μεταλλείο σε πολύ κόσμο. Σχεδόν όλοι οι Μυκονιάτες πέρασαν από εδώ, ακόμα και οι γυναίκες. Οι γυναίκες δούλευαν στην διαλογή τα πρώτα χρόνια. Ξεχώριζαν το μετάλλευμα από το άγωνο. Δούλευαν καμιά 10-15 γυναίκες σε κάθε βάρδια Μυκονιάτισης. Το εργατικό δυναμικό ήταν όλοι οι Έλληνες. Κυρίως Έλληνες ήτανε, αλλά όχι μόνο Μυκονιάτες, γιατί έλυσαν το βιοποριστικά τους και πολλοί άνθρωποι από άλλα μέρη, πολύ πιο φτωχά και από τη Μύκονο. Ήρθαν από την Εύβοια, από τη Λίμνο, από τη Χαλκιδική, από Θεσσαλία και από τα γύρω νησιά. Και θέλω να πω ότι επειδή οι ντόπιοι ήταν ανειδίκευτοι, από τα άλλα μεταλλεία φέρανε τους πιο ειδικευμένους για να εκπαιδεύσουν τους ντόπιους. Οι ανειδίκευτοι εργάτες τότε, το 55, στην πορεία έγιναν εξειδικευμένοι πολύ και άριστα καταρτισμένοι, γιατί απέκτησαν. Εδώ λειτουργήσε σαν σχολείο. Ανοίξαν οι δουλειές, έχουν γίνει τα καλύτερα συνεργεία ηλεκτρολογικά, συνεργεία αυτοκινήτων, τορναδόροι, όσον αφορά από το τεχνικό προσωπικό, αλλά και αυτοί που είχαν και το μικρόβιο της επιχειρηματικότητας, αποκτώντας, ας πούμε, μια μαγιά από εδώ πέρα, μπόρεσαν να διοχετευτούν, ας πούμε, σε όλα αυτά τις υπηρεσίες του τουρισμού.
Άρα είπαμε ότι αυτά είναι τα θετικά βέβαια στη σημεία, mm-hmm. το ότι υπήρξε χρήμα για τον ντόπιο πληθυσμό λόγω της δουλειάς και τους έδωσε μία διέξοδο οικονομική. Μειονεκτήματα δεν υπήρχαν από τη λειτουργία του λατομείου? Μειονεκτήματα φυσικά είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, τα ατυχήματα. Γίνανε αρκετά, κάποια δυστυχήματα, κάποιοι πέθαναν. 8 έχουμε καταγραμμένους νεκρούς από ατυχήματα, είτε σε στοές είτε από κάποιο άλλο ατύχημα. Και αρκετούς από την αρρώστια των μεταλλορύχων, την χαλίκωση ή πνευμονοκοκίαση που λέγεται. Δεν θέλω να αγιοποιήσω την εταιρεία αυτή, ωστόσο ήταν ένας μοχλός ανάπτυξης για τη Μύκονο εκείνη την εποχή, ειδικά για την Ανομερά. Η Ανομερά ήταν ένα χωριό χωρίς δρόμους, χωρίς ηλεκτροφωτισμό, τίποτα. Από την εποχή που δραστηριοποιήθηκε η Μύκο Μπαρεδό, όλα άλλαξαν. Και μόνο που άνοιξε, έγινε το οδικό δίκτυο, όλα ήρθαν μεγάλες αλλαγές από εκεί και πέρα. Πάντως και ο αριθμός των νεκρών, παρόλο που οι νεκροί είναι πάντα νεκροί και είναι πολύ σοβαρό. Φυσικά. Είναι σχετικά μικρός, μάλλον πρέπει να ήταν οι προδιαγραφές. Θα σου πω, επειδή ήταν αμερικάνικη εταιρεία, είχαν και πολύ υψηλή τεχνολογία. Είχαν όλα τους τα εργαλεία, ας πούμε, και τα μέσα ήταν πολύ πιο προηγμένα από τα εργαλεία των άλλων μεταλλίων, από ό,τι μου λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι που έχουν έρθει από άλλα μεταλλεία, εργαζόμενοι. Και είχαν, και θεωρώ ότι είχαν την πιο υψηλής ασφάλειας. Τα στάνταρ ασφαλείας ήταν υψηλότερα, σωστά. Πιο προηγμένα όλα, ακόμα και το ότι τα πιστολέτα τους διέθεταν νερό για να καλύπτει τη σκόνη, να μην την εισπνέουν, ήταν ένα σημαντικό γεγονός. Αυτά τα σπιτάκια εδώ πότε γίνανε? Αυτός ο οικισμός πρέπει να ολοκληρώθηκε το 1957. Γιατί δουλεύαν παράλληλα, δηλαδή ενώ είχαν στήσει το πρώτο καταβλισμό στο Τηγάνι, στείνανε τούτο εδώ για να λειτουργήσει κάποια στιγμή. Και εδώ λειτουργήσε το πλυντήριο του μεταλλεύματος, έπαιρνε νερό από τη θάλασσα με μια σωλήνα μεγάλη, 8 ιντσών, έφερνε νερό για να ξεπλένει το μετάλλευμα και να γίνεται και το όχι τρίψιμο, το κόψιμο του μεταλλεύματος. Το κόβανε σε ένα μέγεθος περίπου το μεγαλύτερο ενός εκατοστού. Και μετά από αυτή την κατεργασία το έπαιρναν φορτηγά και το μετέφεραν 6 χιλιόμετρα από εδώ στην νότια πλευρά που ήταν πιο υπήνεμα, στην περιοχή Λούλος. Ο Λούλος είναι κοντά στην παραλία Καλολιβάδη, για όσους ξέρουν τη Μύκονο. Εκεί στήσαν τη σκάλα φόρτωσης, μια μεγάλη σκάλα φόρτωσης, 130 μέτρα ήταν το μάκρος της. Και αργότερα το 1960-61 στήσαν και ένα εργοστάσιο, το Τριβείο, για να αλέθουν το μετάλλευμα τον βαρύτη. Και έτσι μπορούσαν να τον στέλνουν ενσακισμένο πια στις περιοχές που, δεν είπαμε, ότι ο βαρύτης χρησιμοποιείται στις πετρελοπηγές, στις γεωτρήσεις για το πετρέλαιο. Εκείνη η χρήση του μαζί με τον Μπεντονίτη. Μπεντονίτη επίσης είχαν δικά τους ορυχεία στη Μήλο, είχαν μισθώσει τα ορυχεία του Μπεντονίτη στη Μήλο και τον έφερναν από εκεί ακατέργαστο, κάναν εδώ την κατεργασία ανακάτεμα με σόδα και μετά ξύρανση και μετά τρίψιμο, όπου και αυτό το ενσακίζανε σε σακιά των 25 κιλών. Και έφευγε και αυτό πια κατεργασμένο. Πάλι και αυτός για τη χρήση των γεωτρήσεων πετρελαίου. Πες μου κάτι, ο πατέρας σου δούλεψε εδώ? Ο πατέρας μου προσλήφθηκε το 1955 ως οδηγός. Ήρθε από τον Πειραιά. Αγαπούσε πολύ τη Μύκονο, γιατί η καταγωγή των γονιών του ήταν μυκονιάτες, ανομερίτες. Και του άρεσε να έρθει, θεωρούσε τη Μύκονο παράδεισο. Λοιπόν,
Από εκεί, από αυτόν έχει έρθει και αυτό το... που προέκυψε το μεράκι, γιατί δούλεψε σκληρά σε αυτόν τον τόπο. Σε αυτή τη δουλειά σκληρά, αλλά και για τον τόπο έκανε έτσι μεγάλο έργο, γιατί αφού προσλήφθηκε ως οδηγός, εκπαιδεύτηκε μετά στα μηχανήματα, τα βαρέα μηχανήματα που λέμε, το η μπολντόζα και το γκρέιντερ, και είναι αυτός που μπορώ να περηφανευτώ ότι είχε ανοίξει όλο το οδικό δίκτυο της Μικόν. Εκτός από τους δύο κεντρικούς, χώρα Νομερά και Άγιο Στέφανο Ορνό, όλο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο είχε ανοίξει τα χέρια του. Και με δύσκολες συνθήκες, τα μηχανήματα ήταν παλιά, ήταν ξεσκέπαστα, χειμώνα, καλοκαίρι πάνω σε αυτά τα μηχανήματα. Το χειμώνα έβαζε εφημερίδες μέσα στο στήθος του, γιατί και τι μπουφάνη είχαν τότε, να φανταστείς κάτι. Να υποθέσω ότι αυτή η ιστορία του μπαμπά ήταν που σε έκανε να ασχοληθείς με το... Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι? Έλα, συγκινήθηκες. Φυσικό είναι. Πόσα χρόνια, 30 χρόνια δούλεψε εδώ? Ο παπάς μου δούλεψε σχεδόν 30 χρόνια. Ναι. Και ακόμα και όταν πήρε σύνταξη, το Grader, η εταιρεία, αφού έκλεισε και η εταιρεία το 83, το παρέδωσε το Grader στην κοινότητα της Άνομερας, και ο συνταξιούχος που ήταν τον χρησιμοποιούσαν για να στρώνει τους δρόμους. Όλα τα χρόνια λοιπόν, οι αναμνήσεις είναι πάρα πολύ πονάνε, γιατί δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, κινδύνεψε πάρα πολλές φορές. Αυτά τα βράχια που βλέπεις, αν φανταστείς το αγράρι, το ξέρουν όλοι περισσότεροι, και τα βράχια αυτά να ανοίξουν με αυτά τα μηχανήματα, με έναν άνθρωπο να ταλαντεύεται με τις ερπίστρες, πούμε, σε αυτά τα βράχια, καταλαβαίνεις πόσες φορές κινδύνεψε. Δεν ήταν μεταλλορύχος, δεν δούλεψε μέσα στις στοές. Η δουλειά του μεταλλορύχου είναι σίγουρα πιο δύσκολη, πιο... τη σέβομαι περισσότερο, αλλά έζησα κοντά του πάρα πολλές στιγμές αγωνίας. Εγώ είμαι γεννημένη το 59, επομένως έζησα όλη την πορεία σχεδόν του μεταλλείου. Και έχω ζυμωθεί και με όλους τους μεταλλιώτες, δηλαδή και με τα παιδιά τους που πηγαίναμε στο σχολείο. Και στο σχολείο που πηγαίναμε στο γυμνάσιο αργότερα με το λεωφορείο της Βάρδιας. Είτε το πρωί που πηγαίναμε, το μεσημέρι που γυρίζαμε. Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με την ιστορία? Ο σπόρος μπήκε το 2003, όταν πέθανε ο πατέρας μου και σκέφτηκα ότι τέλειωσε αυτή η ιστορία. Και δεν είχε καταγραφεί πουθενά μια ιστορία του μετάλλου που ήταν πάρα πολύ σημαντική για την ζωή των Μικονιατών. Φαντάζομαι, για την αλλαγή του τρόπου ζωής. Φαντάζομαι ότι θα έχεις αρχείο καλό, έτσι. Έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο αρχείο, είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Έχω πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Έχω χάρτες, σχεδιαγράμματα, έγγραφα, γράμματα ανθρώπων που είχαν ζήσει εδώ. Μάλιστα ο καπελέρης ήταν θύμα και έχω τα γραμματά του από την οικογένειά του. Το πιο σπουδαίο απόκτημα είναι η καταγραφή σε κινηματογραφικό φιλμ των 8mm. Super 8, έτσι το λέγαμε τότε. Super 8. Και μου το έχει διαθέσει ο φίλος και κατ' επιλογήν Μικονιάτης, Ανομερίτης, Δημήτρης Ρίζος. Προέρχεται από το αρχείο του αείμνηστου Άγγελου Ρόκου. Δεν ξέρω άλλα στοιχεία ποιος μπορεί να ήταν ο κινηματογραφιστής. Αυτή τη στιγμή το έχω σε ηλεκτρονική, σε ψηφιακή μορφή και είμαι πολύ περήφανη, γιατί είναι και έγχρωμο. Κάς παλαβό, σαν και εμένα θα ήταν την εποχή εκείνη. Μπορεί. Κάπως έτσι, ναι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άλλη καταγραφή. Μέχρι το 1983 που σταμάτησαν οι εργασίες, εδώ δεν έχουμε καταγραφή κινηματογραφημένη. Και έτσι αυτό είναι μοναδικό και σπάνιο κομμάτι. Υπήρχαν την εποχή εκείνη που δουλεύαν οι εργάτες εδώ, γινόταν κάποια γιορτή, είχαν κάποια τραγούδια, τι κάνανε τότε, πώς ζούσανε, είχαν τίποτα φαγητά που μαγειρεύανε, σαν πανηγύρι, κάτι. Θα σου πω. Αυτό το εκκλησάκι εδώ πέρα που είμαστε στην αυλή του τώρα, χτίστηκε το 1962. Είναι η Αγία Βαρβάρα που θεωρείται η προστάτης των μεταλλορύχων. Αυτοί δεν την τιμούσαν όπως, δηλαδή δουλεύαν, οι άνθρωποι θέλαν να βγάλουν παραγωγή και δουλεύαν όλες τις μέρες του χρόνου. Έτσι.
Λένε οι μαρτυρίες μου ότι είχαν γίνει συνεχόμενα σε διάφορες χρονιές, αλλά ανήμερα της μνήμης της Αγίας Βαρβάρα. 4 Δεκεμβρίου. 4 Δεκεμβρίου ακριβώς, κάποια ατυχήματα. Στο τρίτο λοιπόν που έγινε, και μάλιστα θα σου το πω, με τον πατέρα μου έχει σχέση, το Grader, για να... οι άνθρωποι που ήταν να πάνε στις διάφορες θέσεις εργασίας, τους έπαιρνε το Grader πάνω σε μια πλατφόρμα και τους μοίραζε. Πήγαν λοιπόν να ανεβούν αυτό το δρόμο, ο οποίος είναι πολύ ανηφορικός εδώ απέναντι, και σπάνε τα φρένα του Grader και κάνει πίσω. Λολάθηκαν ο κόσμος από πάνω, άρχισαν να φωνάζουν. Θα μπορούσαν και να πηδήξουν να σωθούν, αλλά το Grader πήγαινε πίσω. Και γυρνάει, λέει ο πατέρας μου, και κοιτάζει και βλέπει μία πέτρα, γιατί είχαν κάνει εκεί μία εξόρυξη, είχαν μία μεγάλη πέτρα, και γυρνάει το τιμόνι του και σταματάει η πέτρα εκεί. Θεωρήσαν λοιπόν ότι ήταν η θεϊκή επέμβαση, πώς να το πούμε, και τρέξαν κατευθείαν στα γραφεία να τους πούνε, εμείς αυτή τη μέρα θα τη γιορτάζουμε από εδώ και μπρος. Δεν πρόκειται να ξαναδουλέψουμε ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας. Η Αγία Βαρβάρα μας έσωσε. Και τώρα λέει θα βρούμε τον τρόπο και θα στήσουμε ένα κλεισάκι εδώ πέρα να μας προστατεύει. Από τότε λοιπόν συμφώνησαν και τα αφεντικά. Τα αφεντικά ήταν Αμερικάνοι, το είπαμε, αλλά είχαν πάντα μεταλλιολόγους Έλληνες. Σπουδασμένοι Έλληνες στην Αμερική, στο Κολοράντο νομίζω, σκουλ. Πολύ δυνατοί και αυτοί. Τέλος πάντων, τους δέχτηκαν αυτό, και από τότε γινόταν ένα πανηγύρι τρικούβερτο, με γλέντι τρικούβερτο το κάθε χρόνο. Δεν δουλεύανε, κανείς δεν δούλευε. Ήταν ανοιχτό το πανηγύρι για όλους τους μικονιάτες, όχι μόνο για τους εργαζόμενους. Μπορούσε να έρθει ο καθένας. Είχε η εταιρεία, διέθετε τα φαγητό και τα ποτά, και λεωφορεία πήγαιναν, έρχονταν από τη χώρα συνέχεια. Ήταν πολύ μεγάλο γεγονός αυτό για εκείνα τα χρόνια. Κάνα τραγουδάκι, είχαν τίποτα? Αυτό το τραγουδάκι που θα σου πω δεν έχει σχέση με το μεταλλείο αυτό. Το τραγουδάκι που ξέρω έχει σχέση με τα προηγούμενα, τα μεταλλεία, τα ιταλικά, που σου είπα ότι λειτουργήσαν το 1898 μέχρι το 1915 περίπου. Τότε... από μαρτυρία προφορική έχω ακούσει που ήταν, λέει, τόσο χαρούμενοι άνθρωποι που είχαν δουλειά και τραγουδούσαν στο πανηγύρι, ας πούμε, που κάνανε, «Εβίβα του μηχανικού και του προφήτη Λία που έφερε το θησαυρό και έχουμε ευτυχία». Φαντάζεσαι τώρα, με ένα υποτυπώδες με ροκάματο εκείνα τα χρόνια, και πάλι όμως θεωρούσαν ότι είχαν το θησαυρό, γιατί είχε απίστευτη φτώχεια η Μύκονο, και δεν το ξέρει και κανείς τώρα πια, θεωρεί ότι η Μύκονος ήταν πάντα πλούσια. Πες μου κάτι, αυτά εδώ πέρα τώρα τα κατελήματα, όπως τα λένε σε άλλα νησιά, τα καταλελειμμένα κτίρια, τι θα γίνουν? Υπάρχει κάτι στο μυαλό κάποιων αρμοδίων? Δεν ξέρω αν τώρα με αυτό όλο που... την ιστορία που ανακοινείται, γιατί τώρα ανακοινείται το θέμα των μεταλλίων. Η πρώτη μας εκδήλωση και ενημέρωση έγινε το 23 Σεπτέμβρη που πέρασε, που κάναμε έτσι κάποιες παρουσιάσεις. Αυτό ανήκει σε ιδιώτη, έχει πουληθεί σε ιδιώτη. Τώρα αν ο Δήμος θελήσει κάποια στιγμή να το κάνει κάτι, δεν το ξέρω. Εύχομαι να μπορούσαμε να λειτουργήσει σαν ένα βιομηχανικό μουσείο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δήμητρα, με τι ασχολείσαι, εκτός από την έρευνα για το μεταλλείο? Ασχολούμαι με κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, άσχετο με ό,τι αφορά την έρευνα. Είμαι τροφός, δηλαδή είμαι η γκουβερνάντα μικρών παιδιών, τα αναλαμβάνω από μηνών, μέχρι περίπου 3 χρονών που θα πάνε στον παιδικό σταθμό. Μ' αρέσει πολύ που το είπες ελληνικά και όχι babysitter. Έτσι. Τα αγαπώ, μ' αγαπούν. Έχω απίστευτες σχέσεις εδώ και 12 χρόνια που κάνω τη δουλειά με τα παιδιά, με τους γονείς. Είναι ψυχοθεραπεία, ναι, τα παιδιά. Μπράβο. Παλιότερα, θέλω να το πω αυτό γιατί είναι επίσης σημαντικό και με έχει βοηθήσει σε αυτό που κάνω. Παλιότερα δούλεψα στη βιβλιοθήκη του Παναγιώτη του Κουσαθανά, ο οποίος είναι ένας ντόπιος πολυβραβευμένος συγγραφέας και ήταν και καθηγητής μου στο γυμνάσιο.
Δούλεψα μαζί του στο στήσιμο και στην οργάνωση της βιβλιοθήκης από το 2000 μέχρι το 2013. Αυτό ήταν ένα σχολείο για μένα, πανεπιστήμιο η συνεργασία μαζί του σε ό,τι κάναμε. Θέλω να κάνω ένα άλμπουμ, θα το έλεγα, ένα λεύκομα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά. Σου είπα και φωτογραφικό υλικό και έγγραφα και βίντεο και αυτό, η ταινία. Θέλω να τα... να περιληφθούν και μαρτυρίες πάρα πολλές, χάρτες. Θέλω όλα να... δεν θέλω να πάει τίποτα χαμένο. Είμαι τόσο πολύ έτσι δεμένη με αυτό το υλικό. Έχεις κάνει και δουλειά πολύ. Η δουλειά, ναι, 4 χρόνια δουλεύω πολύ εντατικά και σχεδόν μόνη μου. Βέβαια, αυτό που πρέπει να πω, να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μου έδωσαν υλικό. Μου έχουν δώσει έτσι και πολύ φωτογραφικό υλικό και έγγραφα και... αυτό είναι σημαντικό. Το άλλο που θέλω που θα γίνει είναι ένα ντοκιμαντέρ που θα βασίζεται πάνω στην έρευνα. Και άλλο ένα όνειρο είναι μια διαδραστική πλατφόρμα. Να ζωντανέψει ψηφιακά το μέρος αυτό. Αυτό. Γιατί έχουμε τόσο πολύ υλικό που θα μπορούσε να γίνει και με τις μαρτυρίες και με τις φωτογραφίες και με την ταινία που είπαμε ότι έχουμε, μπορούν να βγουν έτσι πραγματάκια και να γίνει έτσι κάτι όμορφο. Και να αναπτύξει το νησί μας και βιομηχανικό τουρισμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.